Ήταν διακαής πόθος του Γιώργου Παράσχου, ο Σωτήρης Μπαλάφας, και η διοίκηση, θέλοντας να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του τεχνικού, φρόντισε να κάνει αυτό που πρέπει και πλέον απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση για την παραχώρηση του Σωτήρη Μπαλάφα από τον ΠΑΟΚ στον ΠΑΣ Γιάννενα ως δανεικό για ένα χρόνο. Αναμφίβολα πρόκειται για μια επιτυχία μεγάλου μεγέθους για τον ΠΑΣ που ενέταξε στο ρόστερ ένα ποδοσφαιριστή έτοιμο να πάρει φανέλα βασικού, προερχόμενο από μια ομάδα με υψηλούς στόχους την οποία αγωνίστηκε στο βασικό σχήμα τα τελευταία δύο χρόνια. Μετά τις σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ, ο Φερνάντο Σάντος άναψε το πράσινο φως για την παραχώρηση του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος είδε με θετικό μάτι την πρόταση του ΠΑΣ. Με την επιστροφή του ΠΑΟΚ από το εξωτερικό, ο Μπαλάφας θα έρθει στα Γιάννενα για να ενσωματωθεί με το υπόλοιπο ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι μεταγραφικές κινήσεις της διοίκησης δεν σταματούν εδώ και παρότι το όνομα του Νίκολα Αμορούζο εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο ως ο πρώτος μεταγραφικός στόχος, πληροφορίες αναφέρουν πως άλλος είναι τελικά ο βασικός στόχος της ομάδας. Το όνομα όμως κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό από τον Γιώργο Χριστοβασίλη που χειρίζεται αποκλειστικά την υπόθεση. Στο μεταξύ, μπορεί το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων να έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί, ωστόσο η διοίκηση φαίνεται πως ετοιμάζει κάτι εξαιρετικό για τους φιλάθλους. Από την ΠΑΕ δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό, κάτι όμως που έγινε από τον ομάρχη και μέλος της διοίκησης Αλέξανδρο Καχρημάνη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του το βράδυ της Τετάρτης στο δελτίο ειδήσεων του Ιωάννινα TV. Μιλώντας για την εξέλιξη των εργασιών στο εθνικό στάδιο, ο κύριος Καχρημάνης είπε ότι οι παράγοντες της διοίκησης ζήτησαν να πληροφορηθούν εάν υπάρχει περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες τουλάχιστον εργασίες μέχρι τις αρχές του Αυγούστου για να σταλεί επίσημη πρόσκληση στην φημισμένη Boca Juniors της Αργεντινής για να δοθεί φιλικό παιχνίδι με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα. Είμαστε το ζήτημα είναι, θα είναι έτοιμο το γήπεδο την ημερομηνία που πρέπει. Πιστεύω ότι θα είναι. Μάλιστα. Κρατώ την αισιοδοξία. Αν και σε γρηγορότερα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν, ας πούμε, αν μπορώ να το έχω έτοιμο 2 Αυγούστου να δώσω ένα φιλικό με πολύ μεγάλη ομάδα της Αργεντινής. Ποια ομάδα? Την Boca Junior. Την Boca Junior. Ποιος σας πήρε τηλέφωνο? Με πήραν, αλλά τους είπα. Από τον Μπάς Γιάννενα? Ναι, έχουν σχέση με τον Μπάς Γιάννενα, αλλά τους είπα δεν είμαστε σίγουροι ότι θα είναι, γιατί καταλαβαίνετε, είναι 15 μέρες. Δεν βάζουμε και τέτοια άγχη, κοιτάμε να βάλουμε το άγχος. Και σήμερα με πήραν τηλέφωνο και από την Καβάλα, ναι, να του στείλουμε τη διαδικασία πώς την κάναμε εμείς, για να την κάνει ο Δήμος Καβάλας, για να μπορέσει να πιάσει τις προθεσμίες, αν μπορέσει, του γηπέδου της Καβάλας.